Καλημέρα, κύριε Ζαχαράκη. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και από εμάς σε όλους σας εκεί. Έχουμε πολλά να πούμε. Είναι και αυτή η ημερομηνία που δημιουργεί προσδοκίες για την 21η Απριλίου, που ακόμα και αν διαψευστούν οι πιο υπεραισιόδοξοι, πάντως το αποτύπωμα που αφήνει στις τελευταίες συνεδριάσεις θα είναι θετικό, έχω την εντύπωση. Όχι απλά θα είναι θετικό, θα έλεγα ότι είναι και έκπληξη το πόσο εύκολα η αγορά μπορεί και ξαναπλησιάζει τα υψηλά του έτους χωρίς κανένα θέμα, με τους επενδυτές να είναι υπομονετικοί, να κρατάνε τις θέσεις τους και νέους επενδυτές να έρχονται να τοποθετηθούν στην ελληνική αγορά. Διάβαζα, κύριε Ζαχαράκη, ένα σημείωμα της Fast Finance χθεσινό, το οποίο έκανε και μια ενδιαφέρουσα έτσι, αναδρομή στο μακρινό, αλλά όχι και τόσο ξεχασμένο παρελθόν, στο 2010, όπου αναφέρεται ότι ήταν και τότε 27 Απριλίου του 2010. Η αγορά τότε είχε κλείσει σε 1.696 μονάδες. Τι ωραία επίπεδα είναι αυτά. Και τότε ήταν όπου επίσης ο S&P πέρασε την ελληνική οικονομία στην κατηγορία σκουπίδια. Θυμήστε μας λίγο εκείνες τις λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, ήδη η ελληνική χρηματαγορά είχε ταλαιπωρηθεί μετά την κρίση του 8. Όλες οι αγορές άρχισαν να βγάζουν μια αντίδραση. Η ελληνική αγορά όμως άρχισε να δείχνει μια διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οπότε είχαν καταλάβει τι πρόβλημα έχουμε και άρχιζε ήδη το ελληνικό χρηματιστήριο να κατεβαίνει. Για να καταλάβετε, να θυμηθούμε λίγο τα νούμερα, η αγορά έχει φτάσει και μέχρι τις 5.000 μονάδες κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, την περίοδο εκείνη η αγορά είχε ήδη από τις 2.800 άρχισε να κατεβαίνει κόντρα στις υπόλοιπες αγορές και είχε φτάσει στο επίπεδο των 1.600 μονάδων, 1.700 μονάδων. Τότε ήταν που η OSMP ήταν ο πρώτος οίκος που ήρθε και μας έβαλε στην κατηγορία junk και άρχισε το μαρτύριο του ελληνικού χρηματιστηρίου και της ελληνικής οικονομίας. Δύο χρόνια μετά ήρθε η ιστορία με το κούρεμα των ομολόγων και την εισαγωγή σε μνημόνια και τότε είχαμε και το μαγικό του Όλι Γκρέν, το καλό κουράγιο. Δύο χρόνια μετά την υποβάθμιση, που έχει σημασία αυτό, γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση το οποίο απλά μπαίνουμε, αν τα καταφέρουμε είτε στην 21η Απριλίου είτε μέχρι τέλος του χρόνου, μπαίνουμε στην επενδυτική βαθμίδα. Έχουμε μπροστά μας αρκετά μεγάλο διάστημα για το τι θα συμβεί από τα καλά νέα στο μέλλον. Να το πω έτσι απλά. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε τώρα που μάλλον είναι μικρές πιθανότητες για την ερχόμενη Παρασκευή να ξεφύγουμε από την κατηγορία junk, είτε και τους επόμενους μήνες προς το τέλος του 23, θα έχει μια συμβολική σημασία ο οίκος που πρώτος μας υποβάθμισε, ναι, να είναι επίσης ο S&P που πρώτος θα μας αναβαθμίσει. Έτσι βέβαια, έτσι είναι ακριβώς, γιατί να θυμίσουμε ότι η Moody's είναι τρεις βαθμίδες πίσω σε σχέση με τον S&P. Η Fitch, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι μαζί με τον S&P, η οποία είναι στις 9 Ιουνίου, που πάλι πέφτει ανάμεσα σε εκλογές. Δηλαδή, θεωρητικά θα έχουμε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Είναι η πρώτη προεκλογική, είναι η πρώτη προεκλογική αξιολόγηση από ξένο οίκο του S&P και η επόμενη είναι ανάμεσα στις δύο πιθανές εκλογικές αναμετρήσεις από την Fitch. Τώρα μετά θα πρέπει να περιμένουμε τον Οκτώβριο ξανά. Τι θα συμβεί, που αυτό λέει η λογική, έτσι. Υπομονή υπάρχει και μια που το ελληνικό χρηματιστήριο, επειδή ακριβώς είναι στα χαμηλά του και είναι τόσο ρηχό, σύμφωνα και με τα δικά σας report, μπροστά έχει καλές μέρες και ακόμη καλύτερες από όσες έχει επιδείξει. Μιλήστε μας λίγο για τις εταιρικές επιδόσεις που ήταν επίσης πολύ εντυπωσιακές, για να περάσουμε στη συνέχεια και στα στατιστικά του Γενικού Δίκτυ. Κοιτάξτε να δείτε, μας κάνει εντύπωση πως είναι πολύ ανθεκτική η ελληνική οικονομία σε σχέση με το εξωτερικό και όλα τα αποτελέσματα που βλέπουμε και αρχίζουν και που ακόμα είναι νωρίς βέβαια, αλλά αρχίζουμε και βλέπουμε να βγαίνουν, είναι πολύ θετικά ακόμα και για το πρώτο τρίμηνο. Δεν μιλάμε για το 2022, αλλά ακόμα και για το πρώτο τρίμηνο. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε κανένα θέμα και συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε. Δηλαδή τα αποτελέσματα των εταιριών έχουν να κάνουν και με την ανάπτυξη της χώρας. Όταν βλέπουμε, παράδειγμα, αρχίζουν και βγαίνουν στοιχεία για τον τουρισμό και λένε ότι το πρώτο τρίμηνο πιάσαμε νούμερα τα οποία δεν έχουμε πιάσει ούτε το 2019 και είναι πολύ παραπάνω, έχοντας πετύχει ήδη πολύ μεγάλο ποσοστό του 2022, βλέπουμε ότι η ελληνική οικονομία, παρόλα τα προβλήματα και παρόλη την αύξηση επιτοκίων, θα συνεχίσει να έχει ρυθμούς ανάπτυξης το 2023, με τους υπολογισμούς να κάνουν λόγια περίπου 2,5%.
Κάτι το οποίο μας δίνει αισιοδοξία για το τι μπορεί να δούμε μπροστά μας από το ελληνικό χρηματιστήριο και από τις ελληνικές εταιρείες σε επιδόσεις. Να δούμε και λίγο τη χθεσινή συνεδρίαση και τα ειδικότερα στοιχεία της κυρία Ζαχαράκη. Έκανε 11 στα 11 χθες και η χθεσινή συνεδρίαση. Ο τραπεζικός δείκτης ήταν αυτός που έσυρε το χορό. Ξεπεράσαμε και τα 1.130 εκατομμύρια. Ποια ήταν τα στοιχεία που ξεχωρίζεται στη χθεσινή ημέρα? Αν κάποιοι ποντάρουν ότι στην Παρασκευή θα έχουμε παιδική βαθμίδα το απόγευμα, το πιο λογικό είναι να δούμε μια έκρηξη στον τραπεζικό κλάδο, αν συμβεί αυτό. Οπότε τα στοιχήματα σε εισαγωγικά πέφτουν στον τραπεζικό κλάδο μέχρι την Παρασκευή. Απ' την άλλη, ο τραπεζικός κλάδος στη διόρθωση που έγινε το προηγούμενο διάστημα είχε και τη μεγαλύτερη πίεση, που είναι όπως είναι, έχει το μεγαλύτερο volatility. Και είχε μείνει πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες. Οπότε είδαμε μια εκτόξευση, να το πω έτσι, μια εκτείναξη του τραπεζικού κλάδου στη χθεσινή συνεδρίαση μετά από αρκετές συνεδριάσεις, δίνοντας κέρδη που φτάσανε μέχρι και το 6-7%. Δηλαδή, ο δείκτης τραπεζών χθες κέρδισε 4%. Τερμάτισε τη συνεδρίαση με 4% κέρδη και είδαμε την Τράπεζα Πυρός, ας πούμε, να αποδίδει μέχρι και 6,10% να κλείνει τη συνεδρίαση. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες μετοχές έχουν πάει άσχημα. Βλέπουμε ότι και οι υπόλοιπες μετοχές συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία αργά και βασανιστικά, το οποίο είναι καλό αυτό για μια ώρα, έτσι. Δηλαδή, η γρήγορη άνοδος δεν είναι καλή. Αλλά το αργό βήμα και με σταθερές αυξήσεις είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει για μια bull market, να το πω έτσι. Προτείνω, κυρία Ζαχαράκη, τώρα να περάσουμε σε μια κάρτα που ετοιμάσαμε με βάση τα στοιχεία που μας δώσατε εσείς, που δείχνει γενικά την πορεία τόσο του γενικού δείκτη, όσο και του τραπεζικού δείκτη και του FTSE 25 και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης από την αρχή του 2023, λοιπόν. Ο γενικός δείκτης βλέπουμε ότι κερδίζει έδαφος 18,61% από την πρώτη ημέρα του νέου έτους. Ο τραπεζικός δείκτης είναι πάνω 25,99%. Πολύ εντυπωσιακά διψήφια νούμερα. Ο FTSE 25 18,39%. Και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης 15,39%. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ακόμα και οι μικρότερες εταιρείες έχουν έδαφος και βεβαίως ανθεκτικότητα και μπορούν να δώσουν κέρδη. Δεν το συζητάω. Με τη χθεσινή συνεδρίαση ο γενικός δείκτης είναι με 20% κέρδη, 20,50% για την ακρίβεια. Ο 25 έχει φτάσει στο 20,41% και ο τραπεζικός δείκτης στο 30-31% απόδοση από πρώτη πρώτου. Η μεσαία κεφαλαιοποίηση είναι ανθεκτικότερη και πριν από τις υπόλοιπες μετοχές. Δηλαδή έχει δείξει μια πολύ καλή εικόνα τα τρία τελευταία προηγούμενα χρόνια. Και μην πω ότι υστερεί κιόλας, μιας και έχει πολύ σημαντικές αποδόσεις τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τους υπόλοιπους σε αυτή τη φάση. Το θέμα είναι ότι σκεφτείτε ότι η Γερμανία που έχει κάνει ένα απίστευτο ράλι είναι στο συν 13% από πρώτη πρώτου, με ένα γενικό δείκτη να βρίσκεται στο συν 20%. Αυτό δείχνει τη δυναμική του ελληνικού χρηματιστηρίου και της ελληνικής οικονομίας και το τι περιμένουν να δουν την επόμενη μέρα. Τώρα θα επιμείνω λίγο στα καλά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο μετά από όλα όσο έχουμε περάσει 15 χρόνια να τα προσπερνάμε έτσι ασχολίαστα και αμάσιτα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σας κάνει, μας είπατε λίγα πράγματα, αλλά θέλω να το εμπεδώνουμε. Τι είναι αυτό που σας κάνει να δηλώνετε ότι η ελληνική οικονομία είναι στην πρώτη φάση ενός επενδυτικού boom? Κοιτάξτε, όταν μια οικονομία έχει πιεστεί τα τελευταία 15 χρόνια, να το πω αλλιώς, οι κύκλοι δεν είναι βραχυπρόθεσμοι. Οι μεγάλοι κύκλοι μπορούν να κρατήσουν και 15 χρόνια. Όπως είδαμε ένα μεγάλο πτωτικό κύκλο που ξεκίνησε από το 2007-2008 και ουσιαστικά τερμάτισε το 2018 περίπου, έτσι θα δούμε ότι από τη στιγμή που ξεκινάει ένας ανωδικός κύκλος να κρατήσει και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή είναι η όλη σκέψη. Μετά από μια τόσο μεγάλη πίεση, οι οικονομολόγοι λένε ότι υπάρχει ένα επενδυτικό boom. Αυτό προσπαθώ να περιγράψω, το οποίο δεν το πιστεύουν κιόλας. Αλλά αλήθεια ξεκινάει είναι. Ακόμα και εμείς που το συζητάμε, μπορούμε... πιστεύω ότι έχουμε μια δυσκολία. Τι γίνεται τώρα, οι εταιρείες είναι οι πρώτες αυτές που βγαίνουν από τη λάσπη, να το πω έτσι. Ο κόσμος το καταλαβαίνει σε δεύτερη φάση. Αλλά όπως βλέπετε, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε όλους τους κλάδους. Αν πάρουμε την οικοδομή, τον τουρισμό. Τους μισθούς που αρχίζουν και ανεβαίνουν και δεν μιλάω για τους βασικούς μισθούς. Βλέπω ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν είναι ψηλότεροι από τους βασικούς μισθούς και υπάρχουν πολλές μεταγραφές, να το πω έτσι, με υψηλότερους μισθούς. Δηλαδή υπάρχει ένα κυνήγι από στελέχη
με ψηλότερους μισθούς από εταιρεία σε εταιρεία. Αυτό δείχνει ότι η οικονομία διψάει για ανάπτυξη και ψάχνει τα στελέχη εκείνα που θα μπορέσουν να την βοηθήσουν. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει ένα ή δύο χρόνια. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, θα δούμε ένα μακροχρόνιο ανωδικό momentum, να το πω έτσι, στην ελληνική οικονομία και παράλληλα στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μπορεί να φαίνομαι αρκετά αισιόδοξο, αλλά έτσι συμβαίνει ιστορικά, να το πω έτσι. Δεν μιλάω για την Ελλάδα μόνο. Έτσι συμβαίνει μετά από πολλά χρόνια πίεσης. Σίγουρα το πολιτικό σκηνικό θα παίξει ρόλο και αν συμβεί κάτι, αλλά γενικά δεν είναι εύκολο να σταματήσει μια ανωδική κίνηση μιας οικονομίας. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Ζαχαράκη, με προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει κάτι γεωπολιτικά που θα ταράξει όλες τις οικονομίες και με ακόμη μια προϋπόθεση ότι θα έχουμε ένα κυβερνητικό σχήμα και δεν θα πέσουμε σε πολιτικές περιπέτειες, η ελληνική οικονομία και το ελληνικό χρηματιστήριο έχει μόνο να ανεβαίνει. Τα λέω καλά? Ναι, εντάξει, δεν μιλάω σε μια βραχυπρόθεσμη εικόνα, μιλάω σε μεγαλύτερη εικόνα, γιατί πάντα θα έχει διορθώσεις, πάντα, ναι, δηλαδή θα δούμε μια ανωδική πορεία που την έχουμε ξεχάσει, να το πω έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν πιστεύει, θυμάται, εκτός ότι ακόμα μετά από 20 χρόνια, 23 χρόνια έχουν στο μυαλό τους ότι το χρηματιστήριο είναι τζίζα, ας πούμε, δεν έχουμε επενδυτική παιδεία σαν λαός, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό επενδυτικής παιδείας. Θεωρώ ότι σταδιακά αυτό το πράγμα θα αρχίσει να μεγαλώνει η επενδυτική παιδεία και να βλέπουν και άλλες διεξόδους στο πώς μπορούν να επενδύσουν τα χρήματά τους ο κόσμος, ας πούμε, οι επενδυτές. Να στρέψουμε λίγο το βλέμμα μας και στις διεθνείς αγορές. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις επικείμενες αυξήσεις επιτοκίων 3 και 4 Μαΐου σε Fed και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιστοίχως. Τι βλέπετε τόσο για την αμερικανική αγορά όσο και για τους ευρωπαϊκούς δείκτες? Πιθανότατα να έχουμε μια επιβράδυνση, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει σημασία το τι θα δούμε, αν θα δούμε άλλες δύο αυξήσεις, άλλη μια αύξηση, άλλες τρεις αυξήσεις. Σημασία έχει πόσο θα κρατήσουν τα επιτόκια σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή το σημαντικό είναι ότι θα σταματήσουν να ανεβαίνουν, αλλά από εκεί και πέρα θα κρατήσουν κάποιους μήνες, θα κρατήσουν ένα χρόνο. Εκεί έχει σημασία. Όταν αυτό γίνεται, τα επιτόκια, ξέρετε, είναι ένα εργαλείο ουσιαστικά για να ισορροπήσει την οικονομία. Από τη στιγμή όμως που μπορεί να κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε είναι που θα δημιουργήσει προβλήματα. Αν κρατήσει ένα χρόνο, ας πούμε, η άνοδος και ξεκινήσει μια πτώση στα επιτόκια, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο normal. Εμένα ο φόβος μου δεν είναι το πόσο θα τα αυξήσει, είναι για το πόσο διάστημα θα κάψουμε σε υψηλά επίπεδα και θα αρχίσουν να προβληματίζουν πραγματικά την οικονομία. Δηλαδή, ο στόχος τους είναι μια γρήγορη ύφεση σε εισαγωγικά ή να ανακόψουν την ανάκαμψη, την ανάπτυξη, για να μπορέσουν να ρίξουν τον πληθωρισμό. Και από εκεί και πέρα σταδιακά να αρχίσουν να το ρίχνουν. Δεν ξέρω αν αυτό κρατήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ο φόβος μου, τίποτε άλλο. Και μια κουβέντα για τις ισοτιμίες νομισμάτων και κυρίως για το δολάριο, όπου γίνεται πολύς λόγος για το αν χάνει την παντοδυναμία του ή αν θα καταφέρει να τη συντηρήσει. Δεν καταλαβαίνω. Τι εστί αυτοδυναμία? Δηλαδή το δολάριο θα πρέπει να επιστρέψει και πάλι στη ζώνη του 1,20 για να μπορέσει να έχει ισορροπία και η ίδια Αμερική. Κάνει κάποιους μεγάλους κύκλους, το ευρωδόλαρο ειδικά, ευρώ έναντι δολαρίου, το οποίο ισορροπούν και οι δύο οικονομίες μεταξύ τους, η Ευρώπη και η Αμερική. Αυτή τη στιγμή η Αμερική χρειάζεται ένα αδύναμο δολάριο για να μπορέσει να έχει εξαγωγές και πάλι, να μπορέσει να λειτουργήσει η οικονομία της. Δηλαδή, θεωρώ ότι μετά από κάποιο διάστημα, μεσοπρόθεσμα δηλαδή, θα δούμε και πάλι ένα ευρώ πολύ πολύ δυνατότερο από αυτό που είδαμε να γράφει μέχρι και 0,95, αν θυμάμαι καλά, και αυτή τη στιγμή είναι στη ζώνη του 1,09. Το να πάει 1,20-1,25, εκεί είναι η ισορροπία των οικονομιών μεταξύ των δύο νομισμάτων. Οπότε κάνει κάποιο κύκλο. Κάποιες στιγμές είναι πολύ φθηνότερο, κάποιες στιγμές πολύ πολύ ακριβότερο. Δεν υπάρχει παντοδυναμία. Δηλαδή το δολάριο εύχεται να πέσει αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, κύριε Ζαχαράκη. Να είστε καλά.